Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και να συνεχίσουμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον φοροτεχνικό Νίκο Φραγκιαδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, αλλιώς ήταν το ραντεβού το τηλεοπτικό που είχαμε, αλλά για κάποιους λόγους επαγγελματικούς δεν είναι εφικτό. Βέβαια, έστω και έτσι θα τα πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τις ανακοινώσεις, από τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, σχετικά με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα είναι άνω των 800 ευρώ, έτσι δήλωσα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα έτσι στις αρχές του έτους, διότι η αρχική τοποθέτηση ήταν ότι μέχρι το τέλος της δεύτερης τετραετίας ο κατώτατος μισθός πρέπει να έχει προσεγγίσει τα 950 ευρώ. Πάντα μιλάμε σε μεικτές, μηνιαίες αποδοχές. Έτσι, 950 ευρώ. Φέτος λοιπόν για το 2024 έχουμε την αύξηση η οποία θα λάβει χώρα και θα λάβει χώρα από 1η Απριλίου, δηλαδή τέλος Μαρτίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις, 1η Απριλίου θα λάβει χώρα η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα είναι πάνω από τα 800 ευρώ. Η εκτίμηση είναι ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 810 και 820 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν μια αύξηση της τάξης του 3-3,5% και συμπαρασύρει όλο αυτό και τους αμοιβόμενους οι οποίοι έχουν την προσάυξη με τις τριετίες. Έτσι που είναι τώρα και το θέμα το φετινό που έχει παρουσιαστεί με τις τριετίες. Άρα πλέον αλλάζουν και τα κλιμάκια των τριετιών. Άρα όσοι αμοιβόνται με τον κατώτατο ή με τον προσδιορισμένο κατώτατο όπως αυτός προσδιορίζεται με τις τριετίες θα δουν αύξηση από 1η Απριλίου. Και να πούμε κιόλας ότι επειδή ξεκινάει η εφαρμογή του νέου μισθού από 1η Απριλίου θα επηρεάσει και το δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα θα είναι όλο υπολογισμένο με τον καινούριο κατώτατο μισθό. Λοιπόν, σίγουρα είναι θετικό το να γίνονται αυξήσεις στους μισθούς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα η ακρίβεια είναι εδώ και ροκανίζει το εισόδημα όλων των πολιτών και φαίνεται βέβαια ότι δεν είναι αρκετό. Βέβαια, να το τονίσω ότι σίγουρα είναι θετικό. Μόνο θετικό. Κοίταξε, εδώ πρέπει να συμπεριλάβεις το εξής, ότι τα τελευταία πενταετία ο κατώτατος μισθός έχει δει μια αύξηση περίπου 20%. Ο μέσος μισθός, μάλλον, όχι ο κατώτατος, με συγχωρείς. Ο μέσος μισθός έχει γίνει μια αύξηση 20%. Άρα οι αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έχουν δει μια αύξηση περίπου τα 20% τα τελευταία πενταετία, τα οποία ναι μεν τα τρώει αν το θέλεις η ακρίβεια, αλλά φαντάσου αν δεν υπήρχε και αυτή η αύξηση πόσο θα ήταν το κενό μεταξύ της ακρίβειας και των πραγματικών αποδοχών. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα να δούμε και για τον ΕΝΦΙΑ, την καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Είπαμε ότι για φέτος η καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 11 δόσεις. Πάμε να δούμε λίγο την αιτία. Μέχρι πέρσι μάλλον οι αγοραπολισίες ακινήτων γινόντουσαν, έλαβαν χώρα μέσα από το My Property, από την εφαρμογή της ΑΔΕ και γινόταν αυτόματη εγγραφή στο Ε9 με το που γινόταν η οριστική υποβολή της αγοραπολισίας μέσω του My Property. Φέτος ήρθαν και συμπεριλήφθησαν και οι γονικές παροχές και οι δωρεές, άρα τι έχουμε κάνει τώρα, έχουμε ουσιαστικά συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αν όχι όλο κομμάτι των πράξεων που γίνονται σε ακίνητα, είτε είναι πώληση, είτε είναι δωρεά, είτε είναι γονική παροχή, οτιδήποτε, και η εγγραφή στο Ε9 γίνεται αυτόματα. Αυτό τι επιτρέπει στην ΑΔΕ, της επιτρέπει να μπορεί να εκαθαρίζει τον ΕΝΦΙΑ νωρίτερα, διότι δεν θα έχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα περιμένει να μπουν οι φορολογούμενοι και να κάνουν τις τροποποιήσεις αυτές όπως γινόταν παλιά μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τον Μάιο. Τώρα πλέον γίνεται αυτόματα από τη συναλλαγή, άρα έχει τα στοιχεία νωρίτερα η ΑΔΕ διαθέσιμα, οπότε φέτος που μιλάμε η εκαθάριση θα γίνει το Μάρτι και εδώ να πούμε ότι θα πρέπει μέχρι 8 Μαρτίου να μπούμε και να υποβάλουμε τις δηλώσεις Ε9 για τις αλλαγές τις οποίες έγιναν πέρσι αλλά δεν έγινε αυτόματα η εγγραφή τους από το My Property, οπότε έχουμε ένα περιθώριο άλλες περίπου 15-20 μέρες. Μόλις γίνει αυτό και κλείσει και η πλατφόρμα, θα έρθει λοιπόν το Μάρτιο, θα εκαθαριστεί και τον Απρίλιο του 2024 θα έχουμε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και η τελευταία θα είναι τον Φεβρουάριο του 2025.
τι στοχεύει η ΑΔΕ από τη στιγμή που θα έχει αυτόματα τις εγγραφές του 29, το Φεβράριο του 25 που θα λήξει η καταβολή του έμφυα του φετινού, να ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα, από τον Μάρτιο του 25 δηλαδή, η καταβολή του έμφυα του 2025 μέχρι το Μάρτιο του 2026 και ούτω καθεξής. Άρα γνωρίζει ο φορολογούμενος εξ αρχής ότι κάθε μήνα έχει να καταβάλει μία δόση έμφυα. Εδώ θυμίζουμε ότι πριν κάποια χρόνια ο έμφυα ήταν 5 δόσεις, έγινε 6 δόσεις, έγινε 8 δόσεις, έγινε 10, έγινε 11, θα γίνει 12, άρα είναι πιο υποφερτή εντός εισαγωγικών η καταβολή του, η μηνιαία καταβολή του από τους φορολογούμενους. Ωραία, λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω κιόλας και εμείς ελπίζουμε, θα τα πούμε με το καλό την ερχόμενη εβδομάδα, περισσότερα για περισσότερη συζήτηση επί όλων των θεμάτων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλό απόγευμα.